ένα από τα βασικότερα αιτήματα του αγροτικού κλάδου τα τελευταία κυρίως χρόνια είναι οι παράνομες ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων. Σε όλες τις ηγεσίες λοιπόν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πάντοτε βάζαμε αυτό το θέμα ως Κρήτη, διότι εμείς κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να μπορέσουμε να παράξουμε ποιοτικά και ασφαλή αγροτικά προϊόντα, ακολουθώντας όλες τις πρακτικές και, και τα πρωτόκολλα και τα διεθνή αλλά και τα ευρωπαϊκά, που αυτό όμως στην πράξη έχει ένα κόστος. Αυτό το κόστος το επομίζεται ο παραγωγός, διότι δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, δηλαδή δεν μπορούμε να στείλουμε εμείς προϊόντα σε ευρωπαϊκές χώρες, σε αλυσίδες τροφίμων οι οποίες ακολουθούν αυτά τα πρωτόκολλα και είναι διασφαλισμένες. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι πύλες εισόδου της χώρας μας σε αγροτικά προϊόντα και κυρίως από τις τρίτες χώρες, χωρίς να γίνεται αυτή η απαραίτητη έλεγχη, είναι ανοιχτές. Πάντοτε λοιπόν τα τελευταία χρόνια υπήρχε αυτό το πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί, το βάζουμε συνεχώς στην ατζέντα μας και δυστυχώς βλέπουμε να παραμένει ως πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο το δυστύχημα, γιατί εγώ θυμάμαι πολύ καλά τα δελτία, η Αραμπατζή δεν είναι η υφυπουργός. Θυμάμαι λοιπόν και από τις δηλώσεις της κυρίας Αραμπατζή, από τα δελτία του Υπουργείου, αυτό το οποίο αναγραφόταν περί της προστασίας των ελληνικών προϊόντων, αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. 60% κάτω η παραγωγή, κύριε Ορφανουδάκη. Κοιτάξτε, έτσι όπως εξελίσσεται κυρίως η φετινή σεζόν, πολύ πιθανό να έχουμε και μεγαλύτερο ποσοστό από το 60%. Διότι είχαμε πολλαπλά προβλήματα και κυρίως στην καλλιέργεια της ντομάτας, γιατί πριν ένα-δύο χρόνια είχαμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα που λεγόταν τούντα. Το τελευταίο όμως χρόνο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα του COVID και όλα αυτά μαζί έχουν κάνει την καλλιέργεια της ντομάτας αλλά και άλλων προϊόντων ασύμφορη πλέον. Όταν οι τιμές του παραγωγού το τελευταίο δίμηνο είναι πολύ κάτω του κόστους παραγωγής, καταλαβαίνετε ότι ο παραγωγός δεν μπορεί να απορροφήσει από μόνος του όλη αυτή τη ζημιά. Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω, Χριστόφορε Παπαδάκη, είναι ένα θέμα που αφορά σε ολόκληρη την Κρήτη, όπως τουλάχιστον φαίνεται μέσα από το ρεπορτάζ σου, είναι η Μεσαρά, είναι η Ιεράπετρα, είναι η Κουντούρα Χανίων, είναι εκείνες οι περιοχές που παραδοσιακά μας δίνουν την ντομάτα, έτσι. Ακριβώς. Γενικότερα σε όλη την Ελλάδα υπάρχει αυτό το θέμα, αλλά επειδή η Κρήτη είναι ουσιαστικά η περιοχή που παράγει, κυρίως που παράγει τη ντομάτα, τη θερμοκηπιακή ντομάτα, γι' αυτό μιλάμε για το νησί μας κυρίως, στις περιοχές που ανέφερες, Αγγέλα, όπου πραγματικά υπάρχει απόγνωση, διότι είναι καλό οι εκάστοτε κυβερνώντες να ενθαρρύνουν τον κόσμο και να βγαίνουν δημόσια και να λένε διάφορα πράγματα σε ό,τι αφορά τη στήριξη των ντόπιων προϊόντων. Φυσικά και είναι καλό αυτό και χρειάζεται να γίνεται, αλλά από την άλλη όμως χρειάζεται να δούμε και στην πράξη κάποια πράγματα. Δεν λέω ότι δεν γίνεται τίποτα προς Θεού, δεν θα μηδενίσουμε τις προσπάθειες για το όνομα του Θεού. Έτσι είναι, τα πράγματα δεν είναι απλά τα πράγματα. Όμως γενικότερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στον παραγωγικό κόσμο εξαιτίας της κρίσης του COVID-19, της πανδημίας δηλαδή, και που αυτή η κρίση τέλος πάντων προκάλεσε ουσιαστικά έμφραγμα εντός εισαγωγικών στην παραγωγή ή αν θέλεις στην πηγή της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, των απορροκυπευτικών, που όλοι αναφέρονται στη διατροφική τους αξία για να αντιμετωπίσουμε τον COVID, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πανδημίες κτλ. Θα πρέπει να ρωτάμε και τον κόσμο που ασχολείται με την παραγωγή τους ποια προβλήματα αντιμετωπίζει, γιατί πολύ εύκολα μπορεί κανείς να πει εντάξει, θα στηρίξουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε, βοηθάει η κυβέρνηση, βοηθάει η πολιτεία. Το θέμα όμως είναι με ποιο τρόπο βοηθάει. Ξέρω ότι εκπρόσωποι των παραγωγών και στη Μεσαρά και σε όλη την Κρήτη εδώ και μήνες είχαν ζητήσει επανειλημμένως
μια περαιτέρω στήριξη από το επίσημο κράτος. Το κορονοβοήθημα το συγκεκριμένο ήταν να έρθει όπως το είχε πει και ο ίδιος ο υπουργός εδώ στην Κρήτη, αλλά φαίνεται ότι εντάξει, οι εξελίξεις έχουν παγώσει λίγο αυτή την καθοδό του και δεν ξέρω με πότε ακριβώς θα έρθει αυτή η συνάντηση. Βάλε μια νοτελία, Χριστόφορε, ένα λεπτό να ρωτήσω, μιας και το αναφέρεις και συνεχίζεις αμέσως μετά τον κύριο Ορφανουδάκη. Ήταν ένα αίτημά σας, ζητούσατε συνάντηση μαζί του. Τελικώς τώρα τι θα γίνει, κύριε Ορφανουδάκη, γιατί εκτός από την ντομάτα γενικότερη στήριξή σας είναι ένα μείζον θέμα. Βεβαίως, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντα του κύριος Λιβανός, είχαμε μια επικοινωνία μέσω εδώ τηλεδιάσκεψης. Είχαμε ζητήσει να κατέβει ο υπουργός ή να πάμε εμείς, μια αντιπροσωπεία, δηλαδή εκπροσώπων από την Κρήτη, να ενημερώσουμε τον υπουργό για τα προβλήματα που μας απασχολούν. Τα οποία ξέρουν, ούτως ή άλλως τα υπομνήματα φεύγουν πάντα βροχή και η ενημέρωση είναι συνεχής, έτσι. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι καμιά φορά τα υπομνήματα δεν αρκούν αν δεν έχει μια διαζώση συζήτηση για να μπορέσει να καταλάβει και ο υπουργός το πρόβλημα στην βάση του, στην πραγματικότητα. Είχαμε λοιπόν την δέσμευση και την υπόσχεση του υπουργού ότι καλώς εικόνων των πραγμάτων με τη λήξη της, με την χαλάρωση των μέτρων θα κατέβει στην Κρήτη. Η τελευταία επικοινωνία και οι τελευταίες πληροφορίες που είχαμε ήταν ότι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου ο υπουργός θα βρίσκεται στην Κρήτη για να συναντηθεί, να κάνει τις συναντήσεις του και με εμάς. Μα και ο ίδιος το είχε πει μέσα από την εκπομπή «Ωραία εχμής» με τον Μάνο Δασκαλάκη εδώ στην Κρήτη TV. Από εκεί πέρα εμείς βεβαίως έχουμε στείλει και υπόμνημα και στοιχεία που μας ζητήσανε από τους συνεργάτες του και φαίνεται από τα στοιχεία ότι για ένα στρέμμα καλλιέργειας ντομάτας, ξέρω εγώ, το κόστος περίπου είναι στα 3.000 ευρώ. Όταν λοιπόν ο παραγωγός της Κρήτης έχει πάρει 540 ευρώ για την προηγούμενη καλλιέργεια, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί από μόνος του ο παραγωγός να το απορροφήσει όλη αυτή τη ζημιά. Χρειαζόμαστε και είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε η στήριξη της πολιτείας αυτή τη στιγμή, διότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο και ενώ η ντομάτα ήταν η ναυαρχίδα της παραγωγής της Κρήτης, ήταν βαρόμετρο και που καθόριζε και τις τιμές και των υπολείπων προϊόντων. Ναι, αλλά δεν είναι όμως και το μόνο προϊόν, έτσι, το οποίο μπορεί να ξεκινήσαμε σίγουρα, από την ντομάτα, αλλά νομίζω ότι οι καταγραφές από όλους εσάς αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλα προϊόντα τα οποία αυτή την ώρα έχουν τα ίδια προβλήματα, δηλαδή μη διάθεσης, χαμηλών τιμών, με αποτέλεσμα και εκεί να ακολουθήσουν ή να έχουν την ίδια τύχη που είχαν οι καλλιέργειες ντομάτας. Σίγουρα, σίγουρα. Απλά αναφέραμε την ντομάτα έτσι επειδή παραδοσιακά, σας λέω, ήταν βαρόμετρο για την Κρήτη. Φαίνεται λοιπόν ότι από τα στοιχεία που στείλαμε στον Υπουργό ότι 3.000 ευρώ ή περίπου είναι τα έξοδα καλλιέργειας για την ντομάτα και λάβαμε για την περιορισμένη σεζόν 540 ευρώ. Να μην μπούμε για τα υπόλοιπα προϊόντα που και εκεί είναι καταστροφικές οι τιμές, δηλαδή 20 λεπτά και πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες αδιάθετα εντελώς. Να πούμε για το πεπόνι που είναι ένα φρούτο εποχής που και αυτό έτσι χαρακτηρίζει την Κρήτη, γιατί είμαστε από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα που παράγουμε αυτό το προϊόν νωρίς, δηλαδή στην άνοιξη. Και αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα είδαμε ότι βρισκόταν οι τιμές του, δηλαδή ήταν πολύ κάτω του κόστους και μεγάλες ποσότητες στα αζήτητα. Ποιες άλλες καλλιέργειες ακολουθούν, κύριε Ορφανουδάκη, ποιες άλλες καλλιέργειες θα έχουν την ίδια τύχη? Σχεδόν στο σύνολο τους οι καλλιέργειες, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις έτσι, που έχουμε εξαιρέσεις και αυτές για μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή? Να σας πω ότι το αγγούρι, ξέρω εγώ, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόταν στα ζήτητα και όσα προϊόντα πουλούνταν ή δημοπρατούνταν στα δημοπρατήρια, οι τιμές τους ήταν γύρω στα 20 λεπτά. Να πούμε λίγο για την πιπεριά Φλωρίνης, που και αυτή είναι μια δυναμική καλλιέργεια και εξελίσσεται σε μια δυναμική καλλιέργεια στην Κρήτη, διότι είναι ένα προϊόν το οποίο εξάγεται και βλέπουμε ότι ο μέσος όρος είναι στα 50 λεπτά, που είναι πολύ κάτω του κόστου παραγωγής, γιατί είναι μια καλλιέργεια, ένα προϊόν ελαφρύ, όπως το λέμε εμείς, το οποίο θα πρέπει να έχει μια καλή τιμή για να μπορεί να αποδώσει και να δώσει ένα κέρδος στον παραγωγό. Χριστόφορε. Είπαμε ότι
και αυτή δεν έδωσε αυτά που περιμένα. Τα αναμενόμενα, ακριβώς γι' αυτό και ζητάτε αυτή τη συνάντηση. Χριστόφορε, από εκεί που σε διέκοψα. Εντάξει, ήθελα να πω ότι προφανώς γίνονται προσπάθειες, εντάξει, από τη μεριά της κάθε κυβέρνησης. Αλίμονο αν λέγαμε κάτι διαφορετικό, αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε και κάποια φαινόμενα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τη στιγμή που η ντοματοπαραγωγή δική μας πετάνε τα προϊόντα τους ή τέλος πάντων είναι στα αζήτητα τα προϊόντα τους, είναι λογικό να φέρνουμε και μάλιστα από τρίτες χώρες να κάνουμε μαζικές εισαγωγές αυτών των προϊόντων, μαζικές εισαγωγές. Είναι λογικό αυτό όταν τα δικά μας προϊόντα πετιώνται. Μήπως αυτό έχει να κάνει δηλαδή με μια ας πούμε προσπάθεια των εισαγωγέων να κερδίσουν από τη διαφορά των τιμών κτλ. Και, εδώ το ερώτημα είναι τι κάνει το επίσημο κράτος σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπαίνει μπροστά, δημιουργεί ας πούμε μια ασπίδα προστασίας των δικών μας προϊόντων και του εισοδήματος των δικών μας των παραγωγών για να μπορούν και αύριο να παράγουν προϊόντα. Είπαμε για την ντομάτα. Η ντομάτα είναι το πιο δυναμικό προϊόν αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο χώρας ενδεχομένως από τα πιο δυναμικά προϊόντα. Να δούμε λίγο τι γίνεται με το ελαιόλαδο το δικό μας, να δούμε λίγο τι γίνεται με τη σταφίδα για παράδειγμα, αφού σταφίδα βγάζουμε μόλις 2.000 τόνους τα τελευταία χρόνια, 2 με 2.500 τόνους, είναι 5 με 5.500 τόνοι η κατανάλωση της σταφίδας σε επίπεδο Ελλάδας και ως διαμαγείας αυτούς, ένα μέρος από αυτή την ποσότητα των 2.000 τόνων παραμένει μέχρι και σήμερα στα αζήτητα, στις αποθήκες των σταφιδοπαραγωγών. Γιατί άραγε, μήπως επειδή ήρθε από την Τουρκία η σταφίδα που είναι πιο φθηνή, ποιοι την έφεραν τη σταφίδα από την Τουρκία? Πού ήταν το κράτος όταν αυτή η σταφίδα από την Τουρκία έμπαινε στη χώρα μας, ενώ η σταφίδα δική μας, αυτή η απεριελάχιστη που βγάζουμε, παρέμενε απόλυτη? Μήπως δηλαδή εδώ θα πρέπει να δούμε και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον τρόπο τέλος πάντων που γίνονται που κλείνονται αυτές οι συμφωνίες. Επίσης από τις τρίτες χώρες, τις λεγόμενες, που δεν είναι δηλαδή μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι γνωρίζουμε ότι έρχονται προϊόντα πολλές φορές με αυξημένη πολυματικότητα φυτοφαρμάκων, έχουν γίνει πάρα πολλοί έλεγχοι και έχουν πιαστεί πάρα πολλά τέτοια φορτία. Είναι ένα σύνθετο θέμα, είναι ένα πλέγμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και μάλιστα όταν ελληνοποιούνται και εγώ θα πάω στην αγορά και θα αγοράσω υποτίθεται ντομάτα την Πακίου και αυτή θα είναι από την Πολωνία ή από την Τουρκία, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Και φτάσαμε σε αυτό σε αυτή την εξέλιξη ο κόσμος να πούμε το εξής, και να μην κάνει, να μην βάζει κάτι άλλο. Χριστόφορε, δηλαδή, εκριζώνονται οι καλλιέργειες χωρίς να αντικαθίστανται έστω με κάποια άλλη καλλιέργεια. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Φαίνεται ότι έχει κάποιο θέμα η τηλεφωνική γραμμή του Χριστόφορου του Παπαδάκη. Χαμήλωσε μου λίγο τη γραμμή. Χαμήλωσε μου λίγο τη γραμμή, έτσι την ένταση. Αρέσει, Χριστόφορε, προσπαθώ να σε διακόψω και δεν με ακούς. Θέλω να σου πω το εξής βάσει στα όσα λες. Και έκανα τώρα ένα τρίκ εκεί για να μπορέσεις να με ακούσεις. Πρόσεξε να δεις. Ο καθένας από εμάς μπορεί και είναι ελεύθερος να αγοράζει ό,τι θέλει, από όπου θέλει, από όπου έρχεται. Είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η παγκοσμιοποίηση. Είναι η ελευθερία της αγοράς. Το ζητούμενο είναι μόνο ένα. Αυτά τα οποία λένε να υιοθετηθούν και να γίνουν πράξη επιτέλους από ένα Υπουργείο. Το Υπουργείο το σημερινό, το Υπουργείο το χθεσινό, το Υπουργείο το παραπροχθέσινο. Έτσι όπως το είπε ο Μανώλης Ορφανουδάκης, που λέει ότι ξέρεις, το θέμα των ελληνοποιήσεων είναι μεγάλο. Εγώ θέλω να πάω να πάρω ντομάτες από τη Ρουμανία, από την Πολωνία, από την Τουρκία, από όπου θέλω. Γιατί με συμφέρει τιμή, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί μου αρέσει εν πάση περιπτώσει όλο αυτό το οποίο γίνεται. Θέλω να το ξέρω. Είμαι ελεύθερη να επιλέξω τι είναι αυτό που θέλω να βάλω στο δικό μου το τραπέζι, σε μένα, στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου κλπ. Αλλά πρέπει να το ξέρω. Εκεί είναι το μεγάλο το μπέρδεμα και το μεγάλο το θέμα. Εκεί πρέπει να δει πού το χάνει, γιατί το χάνει συνεχώς αυτό το Υπουργείο. Όποιο χρώμα και αν έχει, όπως και αν λέγεται η κάθε κυβέρνηση και ο κάθε υπουργός, έτσι ώστε εγώ να ξέρω ότι θα πάω να αγοράσω τις ντομάτες του Παπαδάκη που είναι από το χωράφι του, τις ντομάτες του Ορφανουδάκη που είναι από το χωράφι του, τις ντομάτες που έρχονται από την Τουρκία, αλλά θα είναι δική μου η επιλογή. Εκεί είναι που το χάνουμε και αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο, νομίζω, κύριε Ορφανουδάκη, και φωνάζετε εσείς.
Πολύ σωστά το βάζετε, κυρία Δουκεράκη, και να σας πω κάτι, ότι ο καταναλωτής θεωρώ ότι δεν έχει πρόβλημα όταν θα πάει να αγοράσει ένα κιλό ή δύο κιλά ντομάτες για το σπίτι του, στην διαφορά της τιμής που είναι 10 λεπτά ή 15 λεπτά. Αυτό που γίνεται... Μα είναι δικό μου θέμα να αγοράσω ό,τι θέλω, αλλά θέλω να ξέρω από πού είναι το προϊόν. Ναι, όταν θα δείτε εσείς μια ταμπέλα με ντομάτες Κρήτης, οι ντομάτες από την Πολωνία παραδείγματος χάρη και η διαφορά είναι 10 λεπτά, θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών θα επιλέξουν και για λόγους έτσι ασφάλειας αλλά και για εθνικούς λόγους. Δεν έχει σημασία να ξέρω τι είναι αυτό που παίρνω. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Πρέπει να ξέρω τι είναι αυτό που παίρνω. Ας βρούνε τον τρόπο. Αυτά τα οποία γίνονται στα τελωνία, ανοιχτές πύλες όπως είπατε πριν από λίγο, παρά τις διαβεβαιώσεις, αφού δεν υπάρχει προστασία να το δούνε. Αλλά δεν είναι σημερινό μόνο θέμα του Λιβανού. Είναι και του Βορύδη, είναι και του Τάδε, είναι και του Παραπροχθέσινου, είναι και του Πασόκ, είναι και της Νέας Δημοκρατίας, είναι και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όλων των υπουργών. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει λυθεί ποτέ. Σίγουρα δεν είναι τωρινό. Σας λέω, απασχολεί εμάς κυρίως αρκετά χρόνια πίσω. Αλλά δυστυχώς δεν έχουν λυθεί τα απαραίτητα μέτρα για να δούμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Και ξέρετε ποιο θα είναι έτσι το αντίκτυπο σε μερικά χρόνια. Όπως καταλήξαμε να εγκαταλείψουμε την παραγωγή της σταφίδας που κάποτε έκτισε ολόκληρο το Ηράκλειο και ανοικοδόμησε ολόκληρο το Ηράκλειο, μετά από μερικά χρόνια θα δούμε την ντομάτα να εγκαταλείπεται από το νησί μας, ενώ τώρα είναι παρόμοια. Ή γενικότερα τις καλλιεργίες μας, έτσι. Διότι είναι απανοτά τα χτυπήματα που δέχεται η συγκεκριμένη καλλιέργεια χωρίς το κράτος διαχρονικά να λαμβάνει κάποια μέρημνα. Χριστόφορε, μια τελευταία κουβέντα από σένα να σας καλημερίσω. Εγώ θα σας πάω πολλά χρόνια πίσω, γιατί είπες ότι είναι διαχρονικές οι πολιτικές αυτές και οι ευθύνες, Αγγέλα, όπως και ο πρόεδρος βεβαίως του Αγροτικού Συλλόγου, και πολύ σωστά. Θα πάμε μερικά χρόνια πίσω, δεκαετία του 90, με τον Κίμωνα Κουλούρη τότε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, επί των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, επί Σιμίτη τέλος πάντων. Οπότε ο Κίμωνας Κουλούρης τότε, ενώ του γίνονταν καταγγελίες από τους αγροτικούς φορείς της Μεσαράς, της Κρήτης γενικότερα και όλης της χώρας για την ψαλίδα των τιμών παραγωγού και καταναλωτή και για το κέρδος των μεσαζόντων, εκείνος είχε επιδοθεί σε ένα κυνήγι μαγισσών και μάλιστα πήγαινε από λαϊκή σε λαϊκή και κυνηγούσε τους παραγωγούς και τους έλεγε δείξτε μου πόσο πουλάτε, γιατί πουλάτε τόσο κτλ. Και όπου πήγαινε βεβαίως έπαιρνε και τις κάμερες μαζί του. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι άνθρωποι, οι εκπρόσωποι των αγροτικών φορέων βεβαίως τα λένε μια ζωή. Αυτό το μεγάλο αγκάθι που λέγεται κόστος παραγωγής, που λέγεται ψαλίδα τιμών παραγωγού και καταναλωτή, είναι ένας μόνιμος εφιάλτης για τον κόσμο που παράγει, αλλά μέχρι σήμερα από την πλευρά των κυβερνώντων δεν βλέπουμε κανέναν, ουσιαστικά καμία κυβέρνηση να βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο. Δηλαδή οι ευθύνες έχουν όλες τις κυβερνήσεις όντως μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να δούμε κάποια φαινόμενα. Όταν η αγορά χρειάζεται να έρθουν ξένα προϊόντα, γιατί δεν φτάνουν τα δικά μας για να καλυφθεί η ζήτηση, που υπάρχουν τέτοιες περίοδοι τέλος πάντων, βεβαίως εκεί να γίνονται εισαγωγές. Όταν όμως βλέπουμε ότι οι δικοί μας παραγωγοί πετάνε τα προϊόντα τους, τότε να υπάρχει, ας πούμε, από τη μεριά της εκάστοτε κυβέρνησης μια πολιτική που θα σταματάει, που θα μπλοκάρει εντός εισαγωγικών. Ασφαλιστικές δικλείδες, λες εσύ. Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό. Αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο, διότι είναι διακρατικές συμφωνίες, είναι μνημόνια τα οποία υπογράφονται, διακρατικές συμφωνίες μεταξύ των χωρών. Είναι με ένα, είπαμε, σύνθετο παζλ σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική και με την εμπορική την πολιτική η οποία ακολουθείται. Θέλω με μία ερώτηση και με ένα ναι ή με ένα όχι, καμία άλλη κουβέντα παραπάνω, να σας απελευθερώσω και τους δύο. Πιστεύετε, κύριε Ορφανουδάκη, ότι αυτό το νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι που αφορά τις λαϊκές αγορές, ότι ενδεχόμενα να φέρει κάποια παραπάνω τάξη σε αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα? Αφού μου λέτε να το χαρακτηρίζω με μια λέξη, εγώ θα σας απαντήσω όχι. Εσύ, Χριστόφορε.
Δεν άκουσα την ερώτηση, Αγγέλα. Λέω, αυτό το καινούριο νομοσχέδιο για τις λαϊκές, το οποίο έρχεται και το οποίο προασπίζεται ο κύριος Γεωργιάδης, πιστεύεις ότι θα φέρει τάξη στις λαϊκές σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα σαν αυτά που συζητάμε αυτή την ώρα? Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Από αυτά που λένε οι εκπρόσωποι των παραγωγών, είπαμε με ένα ναι ή με ένα όχι. Μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες. Άρα δεν νομίζεις. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.